Πραγματικέ, θα ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη. Δημήτρη, στο είπα πραγματικά οι βαλωθιέ του κυρίου Κοτζιά από την Κρήτη. Λόγω αλλά όλα αυτά όμω πρέπει να έχουν και μια απάντηση. Τα λέει ο κύριο Κοτζιά, αλλά φαίνεται ότι δεν τα ακούει κανεί. Οι άλλοι κάνουν του χαζού. Κάνουν ότι δεν ακούνε. Και αναφέρεται στον κύριο Καμένο συγκεκριμένα, στα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο ίδιο έχει ζητήσει να δημοσιοποιηθεί και η επιστολή του, και από την άλλη πλευρά δεν ακούμε κιχ. Εσεί τι λέτε? Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πολλά συζητιούνται. Απαντιούνται διάφορα, αλλά θα απαντηθούν στο μέλλον. Γιατί το βασικό ζήτημα για την κυβέρνηση ήταν όντως η στάση του κυρίου Καμένου με το ταξίδι στην Αμερική. Ξαναείπαμε, νομίζω, εγώ το έχω ξαναπεί. Βεβαίως. Και το επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Καμένος θεσμικά και πολιτικά εκτροχιάστηκε. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κρίνει τη συνέχεια μιας πολιτικής γραμμής, μια και αναφέρθηκε στις γραμμές ο κύριος Κοτζιάς, που τις δεν ξέρει καλά από παλιότερα. Όμως ο Κοτζιάς έφυγε, κύριε Στούμπο. Αυτός παρατήθηκε. Ναι. Για να συνεννοηθούμε. Εγώ παίρνω το πρώτο επίπεδο. Κάποιοι λένε αναγκάστηκε. Το δημόσιο. Καλά, ο καθένας. Παραιτήθηκε ή αποπέμφθηκε στην πραγματικότητα έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα? Εγώ παίρνω δεδομένο αυτά που διημήφθησαν από όσα μάθαμε ή μπορέσαμε να μάθουμε, ναι, από το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά από τις συνεχείς ενέργειες του κυρίου Κοτζιά και των άλλων. Παραιτήθηκε. Δεν διάλεξε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας μεταξύ των δύο στην πραγματικότητα? Εγώ δεν νομίζω ότι ούτε ήθελε να διαλέξει ο κύριος Τσίπρας και προτιμούσε να συνεχίσει σταθερά με την κυβέρνηση όπως είχε βάλει μπροστά μια συγκεκριμένη προγραμματική γραμμή, επανέρχομαι. Ναι. Και για το θέμα της γειτονικής χώρας, αλλά και μπορεί για τα υπόλοιπα. Μπορεί να μείνει τώρα ο Δημήτριο Καμένος στην κυβέρνηση έτσι όπως έχουν τα πράγματα, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση? Αυτό θα ρωτήσετε τον κύριο Καμένο. Το ρωτάω γιατί. Εντάξει, προφανώς. Γιατί ξεπεράστηκαν και οι πολιτικές θέσεις του κύριου Καμένου πια. Κοιτάξτε, δεν έχει λόγο ύπαρξη αυτή την ώρα. Προσπαθώ, παρότι δεν είμαι από τους πολλούς, είμαι μάλλον από τους λιγότερους, που θέλει απέναντι στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει να θυμίζουμε μερικές σταθερές. Μία σταθερά σε μια δημοκρατία είναι οι προγραμματικές δηλώσεις μιας κυβέρνησης. Πολλές φορές τις ξεχνάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Σε αυτές τις προγραμματικές, λοιπόν, να ξαναθυμίσω. Ξεχνάμε γιατί πολλές φορές δεν τηρούνται. Γι' αυτό τις ξεχνάμε. Ναι, αλλά μερικά τηρούνται. Μερικά τηρούνται, αλήθεια. Ναι, ναι. Αν τις ξαναδούμε, λοιπόν, τις προγραμματικές και θα συνιστούσα σε όσους γκουγκλάρουν, όπως λέμε, ιδιαίτερα τους νεότερους φίλους να τα ψάξουν, ναι, όντως η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου στις προγραμματικές δηλώσεις έβαζε το ζήτημα για την αντιμετώπιση και τη διευθέτηση του χρονίζοντος ζητήματος με τη γειτονική χώρα. Βεβαίως, μάλιστα βεβαίως, με τους τρεις άξονες που ήταν η εθνική γραμμή, όπως λέγαμε. Έργα όμνια. Μα δεν ήταν κεραυνός ενεθρία αυτό. Το ούτως ή άλλως. Ναι, απλά μάλλον και ο κύριος Καμένος δεν πίστευε ότι ο χρονισμός των εξελίξεων στη γειτονιά μας μπορεί να οδηγούσε σε παράθυρο δυνατοτήτων και ευκαιρίες για αντιμετώπιση. Ναι. Από εκεί και πέρα, πώς το σχολιάζει ο καθένας είναι διαφορετικό. Κατά τη γνώμη μου όμως, ξαναλέω, το πρόβλημα ξεκίνησε από τον κύριο Καμένο με το ταξίδι στην Αμερική ως μη όφιλε. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κοτζιάς. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι κατανοητή η παραίτησή του. Κατανοητή είναι. Από την ώρα που παραιτείται κάποιος, προφανώς το ανέλησε, το εκτίμησε και το αξιολόγησε. Και νομίζω ότι είναι και προφανές ότι με τις περιοδίες του δείχνει ότι είναι πολιτικά παρόν. Εγώ θα το έλεγα από μια άλλη ανάγνωση, ότι μάλλον θα θέλει να δείξει ότι πιέζει προς μια διαμόρφωση άλλου κυβερνητικού σχηματισμού. Μια άλλη πλειοψηφία. Το είπε άλλωστε με μια έννοια. Το είπε. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτό σου. Για μετά τις εκλογές, λες, ή να το διαμορφώσει από τώρα το πλαίσιο. Όπως το λέει, νομίζω ότι το διαμορφώνει και για νωρίτερα. Μάλιστα. Αλλά ούτως ή άλλως και σε αυτό νομίζω ότι έχετε λίγο πολιτικά δεύτερος, γιατί από την ηγεσία της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει υποθεί πρόπολου και από κεντρικά του στελέχη ότι όσαν περνάει ο χρόνος και ολοκληρώνεται αυτή η έκτακτη συνθήκη. Δεν ήταν κυβέρνηση σωτηρίας τώρα, για να συνοηθούμε. Ήταν όμως μια κυβέρνηση, θα έλεγα, που έβαζε συγκεκριμένους στόχους. Επανέρχομαι στις προγραμματικές, που έλεγε σταθεροποίηση της οικονομίας, προσπάθεια για ανάπτυξη, μάλιστα, κοινωνικά μέτρα. Σε αυτά ο καθένας μπορεί να έχει μια Α ή Β γνώμη, αλλά τέλος πάντων. Τι υλοποιήθηκε και τι όχι, λες. Ειδικά αυτό το διάστημα που έκλεισε, ας το πούμε έτσι, η ημερομηνία λήξης των δανειστών, όχι των προβλημάτων και των εκκρεμωτήτων. Ναι, σωστά, σωστά. Είναι μπροστά μας, λοιπόν, μια αξιολόγηση για όλους τους πολίτες. Εκλογές βλέπεις πιο νωρίς και πότε? Επανέρχομαι, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ μέχρι εκεί λέω ταυτίζομαι στη λογική αυτή την εκτίμηση, ότι ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες κρίσης, μακάρι μια κυβέρνηση να ολοκληρώνει τη θητεία της μπροστά στους πολίτες, να κρίνεται πλήρως, με ακρίβεια, αρνητικά, θετικά και άλλωστε οι κυβερνήσεις κερδίζουν είχαν τις εκλογές πρωτίστως. Και θα πει κάποιος, κύριε Βορύδη, γιατί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές? Ακούσαμε χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει πως και ο Καμένος να μην θέλει και να φύγει από αυτή την κυβέρνηση. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει και άλλες πλειοψηφίες. Και μάλιστα δύο. Μία για τη συμφωνία των Πρεσπών, μία για ενδεχόμενη στήριξη, αν χρειαστεί να είστε σε περίπτωση ψήφου εμπιστοσύνης. Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό όλο το οποίο παρακολουθούμε, το οποίο είναι μία.